Για το θέμα του ένφια, μιας και θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό, είχαμε την εντύπωση ότι θα το έχετε καταργήσει. Διότι αυτή ήταν η υπόσχεση, προσωπική υπόσχεση και δεύσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν το κάνατε όμως. Και από 6 δόσεις θα πληρώσουμε 5 τώρα. Για να είμαστε και δεν είναι καλό να πληρώνουμε άμα. Για να είμαστε επίκαιροι, γιατί ξεκινάει τώρα η συγκομιδή των σταφυλιών. Περσινά ξινά σταφύλια, κύριε Χατζη. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα λέμε αυτό το επιχείρημα. Δεν είναι δυνατόν να μένουμε σε ένα επιχείρημα το οποίο πατήθηκε τώρα, και το 2015, το 2016. Όχι, δηλαδή, κύριε. Ακόμη θα μιλάμε για την έπεσε κατάσταση. Έπεσε μια κυβέρνηση από το ένφια. Έπεσε μια κυβέρνηση όχι μόνο από τον ένφια. Αλλά αυτό ήταν το διακύβευμα. Όχι, κύριε. Από μια σειρά πολιτικές. Σύμφωνοι, και αλλά. Να σεβαστούμε το τι είπε ο κόσμος. Σε σχέση κόσμος. Με το ένφια. Ψήφισε ο κόσμος, κύριε Χατζή. Μα μπορεί να μας αρέσει να ψήφισε. Περσινά ξινά στα φύλλα. Το ότι πληρώνουμε δυνατόν το, η υπόσχεση του προσωπικά του Πρωθυπουργού για να καταργήσει το ένφια. Να σας απαντήσω, κύριε. Με απογοητεύει αυτό που λέτε. Είναι εντάξει, δυνατόν. Δεν είναι προσωπική μορφή σε εσάς. Είναι ως προς το πολιτικό επιχείρημα. Όχι, δεν μιλάω για μένα. Εγώ ερωτήσεις κάνω, δεν παίρνω θέση. Δεν με ενδιαφέρει να πω την άποψή μου. Μία φράση, να παρακαλώ, βεβαίως. Είναι αυτή η προσπάθεια να επαναφέρουμε συνεχώς επιχειρήματα τα οποία τεθήκαν και το 2015 και το 2016 στο πολιτικό διάλογο και το 2017. Ναι, ναι. Έχουμε απαντήσει 50 φορές αυτά τα επιχειρήματα και ξανατίθενται.